Ένα σχέδιο που είχε επιχειρηθεί και στο παρελθόν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, ανασύρουν από τα συρτάρια τους οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Πρόκειται για την ίδρυση διαδημοτικής επιχείρησης, η οποία θα αναυτολογήσει ένα πλοιάριο στη μεταξύ τους ακτοπλοϊκή γραμμή. Το σχέδιο επανέρχεται στην επιφάνεια, καθώς τώρα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει το ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την υλοποίησή του. Υπάρχει σε κοινωνική διαβούλευση ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο λέει ότι θα είναι δυνατόν δήμοι και περιφέρειες να κάνουν κοινοπραξίες ή να έχουν τη δυνατότητα και μόνοι τους ακόμα να ναυπηγούν και να δρομολογούν σε περιοχές όπως τώρα η Σαμοθράκη, άγονες γραμμές, να δρομολογούν αυτά τα πλοιάρια. Εάν τελικώς ψηφιστεί από τη Βουλή, θα είναι ευχής έργο, γιατί θα μπορέσουμε να επαναλάβουμε τον αγώνα μας εκείνο, ο οποίος θα ξεκινήσει από πιο πέρα ανάχωμα, από το ανάχωμα πλέον τώρα μόνο της χρηματοδότησης. Το σχέδιο συζητήθηκε και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που είχε γίνει στη Σαμοθράκη, τα συμπεράσματα της οποίας είχε παρουσιάσει μέσα από το δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης ο πρόεδρός της και δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Απότερο στόχος του εγχειρήματος πάντως είναι να αγοραστεί και να ναυτολογηθεί στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη ένα πλοιάριο μεταφοράς προσώπων χωρητικότητας 170 ατόμων. Να υπάρξει η αδειοδότηση για ένα πλοιάριο το οποίο θα κάνει 3-4 δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη ιδιαίτερα το καλοκαίρι και θα εξυπηρετεί εκατοντάδες πολίτες και ξένους οι οποίοι θα θέλουν να προσεγγίσουν το νησί. Και είπα τότε ότι η αδυναμία να έχουν μαζί τους αυτοκίνητα θα καλυφθεί από την ύπαρξη περισσότερων γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων ρεντακάρ στη Σαμοθράκη. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος είπε ότι μεν βλέπει θετικά το εγχείρημα, όμως πρέπει οι όποιες αποφάσεις να ληφθούν κατόπιν επισταμένης μελέτης. Όπου επιχειρήσαμε συνήθως, είχαμε προβλήματα και τα προβλήματα οφείλονται όχι στη θέληση του Δημάρχου ή του Δημάρχου της Σαμοθράκης. Οφείλονται σε εξωγενείς απρόβλεπτους παράγοντες. Παράγοντες που δεν μπορείς να τους λάβεις υπόψη. Η περιφέρεια διάκειται θετικά στην επίλυση. Όμως όλο αυτό πρέπει να μελετηθεί σε βάθος. Δεν το έχουμε μελετήσει σε βάθος. Το έχουμε και εμείς ακούσει όπως όλοι οι άλλοι και από αυτή την κατεύθυνση θα το δούμε και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί αυτό που τυχόν θα υποστηρίξουμε πρέπει να είναι βιώσιμο και για το μέλλον. Μια παλαιότερη μελέτη πάντως, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Λαμπάκης, έχει καταδείξει ότι η γραμμή, εφόσον τελικά ενεργοποιηθεί, για 4 χρόνια θα είναι ζημιογόνα. Όμως η σημασία της είναι τόσο μεγάλη που η διαδημοτική επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα απορροφήσει αυτή τη ζημιά. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και εγώ και ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης και βέβαια θα αναζητήσουμε, εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, και τη βοήθεια του κυρίου Περιφερειάρχη, για να, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο δεν θα είναι βιώσιμο αυτό το έργο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η βιωσιμότητα προκύπτει και από άλλους παράγοντες και από μια μελέτη που έχω κάνει εγώ το 2012, ξέρω ότι τα πρώτα 4 χρόνια δεν θα υπάρχει βιωσιμότητα, όμως επειδή πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη θα έρθει μόνο από αυτήν την πολλαπλή σύνδεση, γι' αυτό θα αντέξουμε ακόμα και αυτήν την άρνηση του ισοζυγίου όσον αφορά τις δαπάνες και τα έσοδα. Όσο για τη συμμετοχή του Δήμου Σαμοθράκη σε όλο αυτό, δεδομένη της οικονομικής του κατάστασης που είναι ικτρή, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προτίθεται να βοηθήσει με κάθε τρόπο. Θα συμμετέχει και το βάρος θα του σηκώσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Είναι τόσο απλό και λογικό.